Απέρριψε η Γαλλική Εθνοσυνέλευση την πρόταση μομφής που είχε καταθέσει η αντιπολίτευση με αφορμή τον νόμο για τα εργασιακά. Αιτία η απόφαση της κυβέρνησης του Μανουέλ Βάλς να περάσει με διάταγμα και όχι ψηφοφορία το επίμαχο σχέδιο νόμου που έχει προκαλέσει διχασμό στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος. Ο νόμος για τα εργασιακά, όπως μας υπενθύμησε νωρίτερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, είναι ένας νόμος κοινωνικής προόδου και μια απαραίτητη μεταρρύθμιση για αυτή τη χώρα. Μοιράζομαι μαζί σας μια πεποίθηση. Δεν θα επιτρέψω στην αριστερή πτέρυγα της κυβέρνησης να καταστραφεί. Ναι, η ώρα της εκαθάρισης έφτασε. Η παράκαμψη της Εθνοσυνέλευσης βάσει του περιβόητου άρθρου 49-3 ενίσχυσε ακόμα περισσότερο τη δυσαρέσκεια των πολιτών. Πλήθος κόσμου διαδήλωσαν σε δεκάδες πόλεις της Γαλλίας. Θα τα είχα παρατήσει αν δεν ήταν το θέμα με το άρθρο 49.3, γιατί οι διαδηλώσεις είναι εξαντλητικές. Μετά τον οικονομικό έρχεται ο εργασιακός νόμος. Δεν καταλαβαίνω πώς σκέφτονται. Τα συνδικάτα δηλώνουν αποφασισμένα να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις. Καθώς η πρόταση μομφής δεν εγκρίθηκε, το νομοσχέδιο παίρνει πλέον το δρόμο για τη Γερουσία, όπου την πλειοψηφία έχει η κεντροδεξιά.